Ασκήθηκε η ποινική δίωξη για δύο κακουργηματικές κατηγορίες και μία πλημμυρηματική και δύο πλημμυρηματικές και θα απολογηθεί την Παρασκευή. Ποια ήταν η υπερασπιστική γραμμή? Τώρα δεν θα την αναπτύξω. Τώρα. Ποια είναι, κύριε Λιπουρέζο? Η υπερασπιστική γραμμή θα αποτυπωθεί στο υπόμνημα που θα καταθέσουμε στην ανακρίτα την Παρασκευή. Οι κατηγορίες πρόκληση ναυαγίου, τα άρθρα 277, 291, 302 και 310 του ποινικού κώδικα. Μη μου ζητάτε να κάνω ανάλυση των άρθρων αυτών. Θα κάνουμε επιγραμματικά κατηγορίες. Ποιες είναι επιγραμματικά τις κατηγορίες? Είπατε. Επιγραμματικά τις τέσσερις κατηγορίες. Είναι πρόκληση ναυαγίου από το οποίο προκλήθη θάνατος, ανθρωποκτονίες από αμέλεια, με μια άλλη διάταξη, ουσιαστικά με την, μια άλλη κουκουρηματική επίσης διάταξη, αλλά ουσιαστικά η υπερασπιστική γραμμή είναι ότι η αμέλεια δεν οφείλεται στον χειριστή του σκάφους. Αλλά όλα αυτά θα τα αναπτύξουμε λεπτομερώς. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα υγείας στον χειριστή? Όχι. Παραμένει κρατούμενος, κύριε Λιπουρέζο. Παραμένει, ναι. Ήταν σε θέση να οδηγεί, δηλαδή. Και είχε και νόμιμα άδεια χειριστού.